περισσότερα γίνονται γύρω, η οποία και οι φωτογραφίες μπορούν να δείξουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο πιπαρέ. Κάτω το στρατόπεδο του 401, πραγματικά ελεύθεροι χώροι θα μπορούσαν να αποδοθούν, να αναπλαστούν και να αποδοθούν στους κατοίκους της περιοχής. Τα τελευταία χρόνια έχουν μετατραπεί σε μεγάλους κουκλοδόμους. Στα σκοτεινά σημεία είναι τα σημεία που αρχίζουν και αυτονόμες οι εγκληματικές δραστηριότητες, η διακίνηση των ναρκωτικών, η συνολική υποβάθμιση. Δεν φτάνει δηλαδή η ανεργία, οι συνέπειες από την πανδημία, από την καπιταλιστική οικονομική κρίση. Αυτά που τραβάνε οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα στις φτωχές λαϊκές περιοχές των δυτικών συνοικιών, υπάρχει και αυτή η τεράστια υποβάθμιση της ζωής τους. Εκατομμύρια δίνονται από τους Δήμους, ιδιαίτερα από την περιφέρεια Αττικής, εκατομμύρια για τις δυτικές αναπλάσεις, αλλά εκεί που υπάρχει συμφέρον από το τουριστικό κεφάλαιο, εκεί που δρομολογούνται οι επενδύσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Για τις δυτικές συνοικίες και ιδιαίτερα για τη συνοικία που μιλάμε για τους Αγίους Ανδρώνιους και το Γαματερό, αυτή είναι η κατάσταση που βλέπουμε. Μια συνεχή υποβάθμιση, η αγανάκτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη από τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής. Γι' αυτό και εμείς θα αναδείξουμε μέσα σε όλα τα άλλα και αυτό το μεγάλο μέτωπο της αναβάθμισης της ζωής, της υγείας και της εργασίας των κατοίκων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Σπήγωσης Αγίων Αναργύρων Καματεγού έχουν θέσει ως θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του το θέμα των κόκκων του ΟΣΕ και του στρατοπέδου 401. Συνοψίζουμε τη θέση μας σε κάποια ζητήματα αιχμής και αυτά είναι τα εξής: ότι πρέπει εδώ και τώρα οι χώροι του ΟΣΕ να αποδοθούν στο λαό της περιοχής για να δημιουργηθούν υποδομές αθλητισμού, πολιτισμού, πρασίνου και αναψυχής, με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση για τους κατοίκους. Να αποδοθούν οι χώροι του ΟΣΕ που βρίσκονται απέναντι από το στρατόπεδο 401 στο Δήμο χωρίς όγους και προϋποθέσεις, να μεταφερθεί το στρατόπεδο 401 και να απελευθερωθεί ένας μεγάλος χώρος για την περιοχή για να δημιουργηθούν αντίστοιχα εκεί υποδομές για το λαό και να διασφαλιστούν παράλληλα οι εργαζόμενοι σε αυτό. Και ένα τελευταίο ζήτημα είναι ότι πρέπει να απομακρυνθούν οι εκτροματικές κατασκευές από την πλατεία, την κεντρική πλατεία της πόλης και να υπάρχει επαρκής φωτισμός. Γι' αυτό και σήμερα, με τη σχετική ανακοίνωση της Λαϊκής Σπήρωσης Αγίων Αναργύρων Καματερού, κάναμε μια περιοδία στο κέντρο της πόλης για να ενημερώσουμε και τους κατοίκους και τους επαγγελματίες και να τους καλέσουμε να παρευρεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.